Μένουμε στο θέμα της πανδημίας και πάμε να το κουβεντιάσουμε με τον καλό συνάδελφο, τον Μάκη τον Ασιάδη από την Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, την ΕΡΤ Κοζάνης. Ο Μάκης τον Ασιάδης είναι ο δημοσιογράφος που, θα έλεγα, ασχολήθηκε περισσότερο με την στατιστική από την πρώτη μέρα της πανδημίας μέχρι και σήμερα. Και αυτό που διαπιστώνω σε μια ανάλυση σου, Μάκη Ασιάδη, είναι ότι ενώ φαίνεται ότι έχουμε μια φθήνουσα πορεία σε ό,τι αφορά τις νέες λοιμώξεις, συνεχίζουν να επιμένουν οι σκληροί δείκτες όπως είναι η ΜΕΘ και η θάνατη και συνεχίζουν φωτίζοντας την περιοχή μας να έχουμε πολλούς νεκρούς. Σ' άκουσα να λες ότι μέρα παραμέρα, για παράδειγμα, στο Δήμο Ιορδέας έχουμε ένα συμπολίτη μας που χάνει τη μάχη απέναντι στον κορονοϊό. Θα ήταν το καλύτερο, καλησπέρα, θα ήταν το καλύτερο να ήταν μέρα παραμέρα, ειδικά στην Ελλάδα να υπήρχε ένας θάνατος. Αλλά όταν βλέπεις ότι μέσα στο Γενάρη είναι 27 θάνατοι, που σημαίνει ότι είναι σχεδόν κάθε μέρα, και μέσα στις 4 πρώτες μέρες του Φλεβάρι βλέπεις 4 θανάτους στον Δήμο της Ελλάδας, επίσης δεν είναι κάτι καλό. Γιατί πραγματικά είναι αυτό που λέμε σκληροί δείκτες. Μπορεί να φαίνεται ότι η Ορβέα πέφτει το τελευταίο διάστημα σε ό,τι αφορά έτσι τη θετικότητα, αλλά αυτό αργεί να αποτυπωθεί. Όπως αργεί να αποτυπωθεί όταν έχουμε μια έκρηξη κρουσμάτων, να αποτυπωθεί στα νοσοκομεία, στις μονάδες εντατικής θεραπείας και φυσικά και όταν έχουμε και την κατάληξη κάποιων από αυτούς που δεν τα καταφέρνουν σε αυτή τη μάχη. Είναι αυτό που λέμε ότι θέλει και πάλι μεγάλη προσοχή. Φαίνεται ότι, και το λέμε γιατί σταθήκαμε στο Δήμο Ιορδέας, γιατί στον Δήμο της Ιορδέας φαίνεται ότι η βάση του πληθυσμού να έχει τους περισσότερους θανάτους. Παραλαμβάνω και πάλι βάση των πληθυσμών. Όχι μόνο βάση των πληθυσμών, μέσα στο Γενάρη έχει και τους περισσότερους θανάτους από όλους τους Δήμους. Ήταν συνολικά 91 θάνατοι μέσα στον Γενάρη σε όλη την Δυτική Μακεδονία. 91 συμπολίτες ήταν μας, εγώ θέλω να το πω για να το υπερτονίσω, γιατί έχουμε πάθει μια ανοσία και μια εξοικείωση με τους θανάτους και τους αριθμούς και μας περνάνε πολύ γρήγορα από μπροστά μας χωρίς να τα δίνουμε σημασία. 91 λοιπόν συνάνθρωποι μας από τη Δυτική Μακεδονία έχασαν τη μάχη μόνο στον πρώτο μήνα του νέου έτους, τον Ιανουάριο. Ακριβώς. Και άλλοι 11 μέχρι τις πρώτες 4 μέρες, που σημαίνει ότι είναι πάνω από 100 άτομα μέχρι τώρα, χωρίς να απολογίζονται έστω και αυτές τις 2-3 μέρες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχουμε μια έτσι δυσάρεστη εικόνα δυστυχώς. Και έλεγα πριν ότι από αυτούς την μερίδα του Λέοντος την έχει η Περιφερειακή Ενότητα της Κοζάνης, 58 μέσα στον Γενάρη, από τους 91 θανάτους. Αλλά από τους περίπου 58, το 65% δηλαδή των θανάτων της Δυτικής Μακεδονίας είναι στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Ακριβώς. Και από τους 58, οι 27 ήταν στον Δήμο της Ορδέας, μέσα στο Γενάρη. 22 στον Δήμο της Κοζάνης και είχαμε σε όλους τους Δήμους θανάτους. 5 στο Δήμο Βοΐου, 3 στο Δήμο Σεβίων και 1 στο Δήμο Βοΐου. Στο Δήμο Βελβετού. Άρα είναι αυτό που λέμε, σκληροί δείκτες, σκληρή πραγματικότητα, γιατί το δυσάρεστο είναι ότι έχουμε θανάτους πολύ νέων ατόμων. Χάνουν τη ζωή τους πλέον. Δεν είναι όπως ήταν το πρώτο κύμα και το δεύτερο κύμα. Και στο πρώτο κύμα, θα μου πείτε, είχαμε. Ο πρώτος θάνατος ήταν ένας νεαρός. Θυμάσαι πάρα πολύ καλά, από τις χιλιάδες στα 52-53 χρονών, αν θυμάμαι πολύ καλά, κάπου τόσο έκανε. Αλλά και τώρα πραγματικά οι ηλικίες έχουν πέσει. Μπορεί να φάμε και μεγαλύτερες ηλικίες, αλλά αυξάνει και ο αριθμός των ατόμων που είναι μικρής ηλικίας. Είναι το δυσάρεστο. Τώρα έχουμε στοιχεία, Μάκη Νασιάδη, στο αν αυτοί οι συμπολίτες μας που έχασαν τη ζωή τους ήταν εμβολιασμένοι ή όχι? Είναι πολύ δύσκολο. Είναι πραγματικά δύσκολο. Ακόμη και αυτά τα στοιχεία που βρίσκουμε. Το λέω αυτό γιατί στο πρώτο κύμα, επειδή επικαλείσαι το πρώτο κύμα, στο πρώτο κύμα δεν είχαμε εμβόλιο. Δεν είχαμε μέτρα. Ήταν αχαρτογράφητα νερά. Τώρα πια και η επιστήμη γνωρίζει το πώς αντιδρά ο ιός και πώς τον αντιμετωπίζει, αλλά κυρίως έχουμε το εμβόλιο. Εγώ θα πάω, γιατί και ο Νοέμβριο, θα πάω λίγο πιο πίσω στο 20. Ο πιο δύσκολος μήνας τότε στο 20 και γενικότερα ο πιο δύσκολος μήνας στην Δυτική Μακεδονία ήταν ο Δεκέμβριος του 20, όπου τότε είχαμε 97 θανάτους, αλλά τότε δεν είχαμε και τα εμβόλια. Μόλις είχαν ξεκινήσει, αν θυμάσαι πολύ καλά, τα πρώτα εμβόλια είχαν γίνει 27 Δεκεμβρίου.
Από τότε είχαμε έτσι μια πτωτική, μια πτωτική πορεία, αλλά από τον Νοέμβριο όμως που έχουμε τα στοιχεία έτσι, φαίνεται ότι από τον Νοέμβριο να έχουμε και πάλι την αυξητική τάση. Ένα χαρακτηριστικό ότι ο Οκτώβριος είχαμε 32 θανάτους, τον Σεπτέμβριο 31, και από εκεί πέρα ξεκίνησε Νοέμβριος 54 και είχαμε αυξητική πορεία Δεκέμβριος 83, Δεκέμβριος το 2021. Και όπως είπαμε, τον πρώτο μήνα του φετινού έτους ήδη έχουμε 91 και ήδη έχουν ξεπεράσει 100 θανάτους από την αρχή της χρονιάς. Αυτό που βλέπουμε, έτσι για να σου δώσω λίγο την απάντηση, όσο μπορώ έμεσα απάντηση, δεν έχω στοιχεία, το λέω γιατί παρακολουθώ και επαναλαβικά το τι γίνεται και με τους θανάτους και το τι γίνεται και με το είναι στη ΜΕΘ. Στη ΜΕΘ φαίνεται ότι είχαμε κάποια στιγμή μέσα πριν την Όμικρον και κάπου εκεί μέσα όταν είχαμε τη Δέλτα, φαινόταν ότι είχαμε θανάτους, όχι θεμάνων, εισαγωγές στη ΜΕΘ που των εμβολιασμένων που ήταν εκεί στο 15 με 16-17%. Τώρα βλέπουμε να έχει αυξηθεί, δεν ξέρω αν είναι στην Όμικρον, αν είναι και στη Δέλτα. Φαίνεται λοιπόν ότι έχουμε και ιδιαίτερες μεγάλες ηλικίες, γιατί φεύγουν και πολλά άτομα αυτό το διάστημα και τη μεγάλες ηλικίες, δηλαδή άνω των 70, 80 και 90. Εκεί ενδεχομένως να είναι πραγματικά και κάποιοι που είχαν εμβολιαστεί και να έχουν κάποια άλλα προβλήματα. Είναι και αυτό. Δηλαδή φαίνεται ότι το ιός δεν χαρίζεται κανέναν πολλές φορές. Και μας μένουν λίγες ημέρες για να κάνουμε την μαύρη επέτειο, θα πω, την 27η Φεβρουαρίου για να κλείσουμε 2 χρόνια από την έναρξη πανδημίας στη χώρα μας, που και εκεί η περιοχή μας είχε το πρώτο κρούσμα πανελλαδικά. Βέβαια το συναντήσαμε. Είναι αυτό. Είναι αυτό ακριβώς. Έχουμε τη μαύρη επέτειο 26 Φεβρουαρίου. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά αυτή την ημερομηνία, γιατί τότε υπήρχε και ένα περιφερειακό συμβούλιο, θυμάμαι το 2020, που εκεί πραγματικά έτσι σοκαριστήκαμε κάποια στιγμή όταν μάθαμε ότι εντάξει, πολλοί συμπολίτες μας ήταν και μέσα στο αεροπλάνο αυτό που έφερε από την Ιταλία, τότε που στην Ιταλία είχε ξεκινήσει να θερίζει ο κορονοϊός. Είναι πραγματικά αυτές οι στιγμές που όλοι τις περάσαμε, όλοι τις θυμούμαστε και ευχόμαστε πραγματικά να πάνε τα πράγματα προς το καλύτερο, αλλά θέλει πάντοτε αυτό που λέμε προσοχή, δεν το λέμε, το λένε και οι ειδικοί, θέλει προσοχή. Προσοχή και στους εμβολιασμένους, γιατί δεν πρέπει να επαναβαβόμαστε. Όσοι έχουν εμβολιαστεί, πρέπει να προσέχουμε πολύ περισσότερο, να προσέχουμε και τους ανεμβολιαστούς. Γιατί όλοι λίγο πολύ στην οικογένειά μας μπορεί να έχουμε κάποιους που όχι ότι είναι, θα το έλεγα, αρνητές στον εμβολιασμό, είναι ότι προβληματίζονται, έχουν ανησυχίες όπως είχαμε και εμείς και πρέπει να τους προστατεύσουμε και αυτούς. Και ένα επίσης επικίνδυνο κομμάτι σε ό,τι αφορά τη διασπορά είναι ο μαθητικός πληθυσμός, τα μικρά παιδιά. Τα μικρά παιδιά που και επειδή λόγω και της εφηβείας ή της παιδικής ηλικίας είναι λίγο απρόσεκτα και ότι μπορεί και να είναι και οι περισσότεροι ασυμπτωματικοί, αλλά είναι φορείς και μεταφορείς του ιού. Εδώ είναι το μεγάλο στοίχημα. Βλέπουμε ότι η κυβέρνηση, το Υπουργείο Παιδείας αποφάσισε να συνεχίσουν με αυτά τα μέτρα τα οποία πάρθηκαν από την αρχή της σχολικής χρονιάς. Δηλαδή το να μην κλείνουν πλέον τα τμήματα όπως κλείνανε πέρυσι τις αρχές, κάπου και στις αρχές του νεότητας, πριν από ένα χρόνο που θυμόμαστε ότι τότε κλείναν πολύ πιο εύκολα τα σχολεία. Όμως βλέπουμε αυτό το οποίο παρατηρώ ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, είναι ότι έχουμε περιπτώσεις πλέον των παιδιών που ξεπερνούν σε ποσοστό, δηλαδή τα παιδιά από τις ηλικίες έως και 17 ετών, που έχουν προσπεράσει τα ποσοστά, εννοείται, όλες τις υπόλοιπες ηλικίες, τις 4 κατηγορίες. Μάλιστα, η ηλικία μέσα στο Φλεβάρι, η ηλικία των παιδιών από έως 17 ετών, είναι λίγο πιο πάνω από την ηλικία από 40 έως και 64 ετών. Είναι κάτι δέκατα των ποσοστών, αλλά είναι πρώτη ηλικία αυτή σε ό,τι αφορά το ποσοστό παραδοτικά στην χώρα μας. Και αυτό είναι ένα στοιχείο έτσι, ιδιαίτερα ενισχυτικό. Και το βλέπουμε ότι γενικά κυμαίνεται εκεί μέσα γύρω στο 32% των κρουσμάτων και των μολύσεων που ανακοινώνονται κάθε μέρα, καθημερινά, περίπου μέσος όρος μιλάω τώρα,
είναι σε παιδιά ηλικίες έως 17 ετών. Χθες, παραδείγματος χάρη, το ποσοστό ήταν στο 30, κοντά στο 36%, 35,84%. Και αν πάρεις και όλες τις προηγούμενες μέρες, έχει φτάσει ακριβώς στο να δώσει την ηλικία αυτή στην, να είναι στην κορυφή. Να είναι 32 και κάτι, δεν θυμάμαι ακριβώς το ποσοστό. Ίσως θα το έχω και σε δευτερόλεπτα, έτσι, αν μου δώσεις την δυνατότητα αυτή. Σε ευχαριστώ πολύ για είναι την πραγματικά. Ευχαριστώ πολύ για τη συμβολή. Προσοχή χρειάζεται, μένουμε σε αυτό. Υπάρχει μια ακολουθία ευθύνης απορία, όμως χρειάζεται μεγάλη προσοχή και συνέχιση τήρησης των μέτρων, καθώς οι σκληροί δείχτες μάλλον δείχνουν ότι θα πάρει καιρό για να αποκλιμακωθούν. Έτσι.